Λοιπόν, ένα οδηγητικό vlog το οποίο ίσως έχει και λίγο θόρυβο από το κλιματιστικό, επειδή είμαι ό,τι να είναι, πραγματικά είμαι ό,τι να είναι. Έφαγα μισή ώρα, όχι μισή ώρα, 15 λεπτά τώρα που ήρθα εδώ στο πάρκινγκ για να βρω ένα εξάρτημα που είχε χαλάσει από τη βάση που βάζω το τηλέφωνο μπροστά από τα παραθυράκια που κάνουν αέρα από το κλιματιστικό. Γιατί αυτή η καινούρια βάση στην οποία βλέπετε τώρα είναι πάνω στον τζάμι και όταν βιντεοσκοπώ μέρα, αυτή τη στιγμή έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή υπερθερμαίνεται το τηλέφωνο, βγάζει ένα κόκκινο θερμόμετρο και σταματάει να λειτουργεί, έχει αυτοπροστασία το iPhone. Εμείς δεν ξέρω πότε αυτοπροστασία έχουμε αυτή τη ζέστη. Λοιπόν, σε αυτό το οδηγητικό vlog θα μιλήσω για το πάχος από προσωπική εμπειρία. Θα σας μιλήσω για τη δική μου ιστορία με τον ισουλυναντίσταση, ελπίζοντας ότι ίσως κάποιοι από εσάς να βρείτε κάποιες απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν και να είμαι χρήσιμη. Ένα λεπτό να σταθμεύσω λίγο για να διαβάσω και κάτι σχετικό. Τώρα στάθμευσα. Λοιπόν, που είναι το άλλο το τηλέφωνο. Μου έγραψε μια φίλη χθες κάτω από το σχόλιο, από το live που είχαμε κάνει. Θα ζεσταθεί το τηλέφωνο, θα κάψει. Μου είχε γράψει: καλησπέρα σε όλες. Η αλήθεια είναι ότι κανένας που έχει παραπάνω κιλά δεν αισθάνεται όμορφα, διότι δεν υπάρχει ευεξία, άνεση, και αυτά όταν υπάρχουν είναι όμορφο στις ζωές μας. Η δική μου γνώμη είναι αυτή. Και απάντησα στη φίλη: έχεις παραπάνω κιλά? Επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με παραπάνω κιλά που δεν αισθάνονται ευεξία και άνεση. Και έχει και αδύνατους ανθρώπους που δεν αισθάνονται ευεξία και έχουν κακή φυσική κατάσταση. Μην μπερδεύεις το βάρος με τη φυσική κατάσταση. Και μου απαντάει η φίλη: Θέκλα Πετρίδου, για φυσιολογικά κιλά ούτε κάτω από το κανονικό όριο, ούτε πάνω από το κανονικό όριο. Ένα σώμα με φυσιολογικά κιλά και με καλής ποιότητας τροφής. Λίγοι, όχι πολύ. Και φυσικά με ψυχική γαλήνη. Έρχεται η ευεξία και μετά η άνεση. Γράφω εγώ πώς νιώθω. Είναι θέμα πεποίθησης. Ο άνθρωπος δεν θα πάθει τίποτα αν φάει 5 ελιές και ένα μικρό κομματάκι ψωμί. Αλλά υπάρχει λεμαργία. Νομίζουμε ότι άμα φάμε, περνάμε και καλά. Δεν έχουμε μάθει να πειθαρχούν. Συντροφή που δίνουμε στο σώμα. Καθέκλα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και απαντώ: καλημέρα, καλή μου. Μην υποθέτεις αυτόματα πως όσοι έχουν παραπανήσια κιλά είναι επειδή είναι λέμαργοι. Θα φτιάξω ένα βίντεο για την ισουλυναντίσταση προσοχώς και θα καταλάβεις τι εννοώ. Και μου απαντάει αυτή η φίλη: οκ, και ένα βίντεο με θέμα πειθαρχία. Για παράδειγμα, γιατί δεν μπορώ να πειθαρχήσω την τροφή, να φάω ή πόσο να φάω, αφού το ξέρει ο εγκεφαλός μου. 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί με καθαρό νερό αντέχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ξεκινήσω τώρα να οδηγώ ξανά και θα απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στη φίλη πως με 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί δεν επιβιώνει κανένας απολύτως άνθρωπος. Γιατί 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί, το πολύ να είναι 200 θερμίδες. Άντε να 210 θερμίδες, αν το ψωμί, ξέρω εγώ, έχει περισσότερα λιπαρά ή ζάχαρο μέσα. Δεν είναι τροφή για να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Δεν είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι διατροφολόγος, είμαι ψυχολόγος. Γνωρίζω όμως, όπως όλοι μας θα έπρεπε να γνωρίζουμε εφόσον έχουμε κάνει τα μαθήματα της οικιακής οικονομίας και της βιολογίας, ότι η πρόσληψη τροφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος και ότι ανάλογα με την ηλικία του κάθε ανθρώπου, το φύλο του κάθε ανθρώπου, τη φυσική του κατάσταση, δηλαδή πόσο λιπόδης το έχει, πόσο μυϊκός το έχει κτλ, τη σύσταση του σώματός του, χρειάζεται οπωσδήποτε συγκεκριμένο ποσό θερμίδων για να επιβιώσει. Και με 200 θερμίδες τη μέρα ή αν τα φας αυτά 3 φορές τη μέρα, 600 θερμίδες τη μέρα, δεν επιβιώνει κανείς ενήλικας, ούτε τα βρέφη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το έχεις λάθος. Με πέντε ελιές και ένα κομμάτι ψωμί χορταίνει ο άνθρωπος. Το έχεις λάθος. Ρώτησε όποιο διατροφολόγο θέλεις, όποιον ιατρό θέλεις, όποιον διαιτολόγο θέλεις, όχι εμένα. Να σου πει ότι τα έχεις μέσα στο μυαλό σου λάθος. Δεν ξέρω από πού το έχεις ακούσει. Ας σου έχουν πει ότι
αν έχεις ακούσει το παλιό τραγούδι «Δυο ελιές και μια ντομάτα, να αγαπώ μια μαυρομάτα», που ήταν φτωχή Κύπρη παλιά και έτρωγα μόνο ελιές και ψωμί, πήγαινε μάθε ότι οι Κύπροι είχαν και το λεγόμενο λαρτί, το λαρδί. Δηλαδή είχαν χοιρινό λίπος, smoked, αυτό, καπνιστό χοιρινό λίπος, που πριν να πάνε το πρωί για να δουλέψουν έκοβαν κομμάτια χοιρινού λίπους και το έτρωγαν έτσι στη ψύχρα το πρωί. Λοιπόν, το φαγητό είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία και την επιβίωση του σώματος. Δεν είναι κάτι κακό το φαγητό. Δεν είναι κατάρα το φαγητό. Δεν είναι λεμαργία να τρώει ο άνθρωπος τις θερμίδες τις οποίες χρειάζεται για να λειτουργήσει. Φυσιολογικά ποσά θερμίδων για να επιβιώσει και να είναι υγιής ένας άνθρωπος είναι σίγουρα πάνω από 1500 θερμίδες. Σίγουρα για τους ενήλικες. Για τα παιδιά δεν γνωρίζω. Οπότε αυτό που προτείνεις εσύ, έστω και αν το κάνουμε επί τρία, 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί, 600 θερμίδες την ημέρα είναι διατροφή πείνας, η οποία θα προκαλέσει είτε νευρική ανορεξία, αν δεν έχεις ήδη, δεν ξέρω αν έχεις, για να σκέφτεσαι έτσι, είτε νευρική ανορεξία, είτε σοβαρά θέματα υγείας. Εντάξει. Από την άλλη, μιλάς για λεμαργία και μιλάς για συναισθηματικό φαγητό. Η λεμαργία και το συναισθηματικό φαγητό είναι δύο πράγματα εντελώς ξεχωριστά. Παντελώς ξεχωριστά από οποιασδήποτε ορμονικές διαταραχές έχει το ανθρώπινο σώμα, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πεινάει συνέχεια, να μην χορταίνει εύκολα και να μην έχει ούτε και ευεξία. Ξαναλέω, δεν είμαι διατροφολόγος, δεν είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι ενδοκρινολόγος. Θα μιλήσω με βάση την προσωπική μου εμπειρία, θα σας πω την προσωπική μου ιστορία και εύχομαι να φανεί χρήσιμη σε κάποιους από εσάς, γιατί όταν είχα μοιραστεί προτριετίας ξανά την προσωπική μου ιστορία, νομίζω το είχα κάνει μέσα από την εκπομπή. Βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μου έστειλαν email μετά και μου είπαν «Σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες το ταξίδι σου με την ισουλίνη αντίσταση, γιατί μας έβαλες ψήλους στα αυτιά, πήγαμε και κάναμε τις ανάλογες ορμονολογικές αιματολογικές εξετάσεις, ανακαλύψαμε ότι είχαμε κι εμείς ινσουλινοαντίσταση ή είχαμε θέμα υποθυροειδισμού, κάναμε την ανάλογη θεραπεία και τώρα νιώθουμε καλύτερα και μπορούμε να ξεφορτωθούμε και παραπανήσια κιλά». Λοιπόν, καταρχάς, το σχόλιο αυτό της φίλης έγινε κάτω από το live στο οποίο σχολίασα κάποια σχόλια που ήταν κάτω από το βίντεο με τα ρούχα της Mirror Mirror, που έλεγαν ότι αν χάσω 30 κιλά θα είμαι πολύ όμορφη. Θέλω να ξαναπώ και να ξαναπώ και να ξαναπώ ότι γνωρίζω ότι είμαι παχουλή. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω και το αναγνωρίζω ότι είμαι παχύσαρκη. Είμαι 97 κιλά αυτή τη στιγμή. Αυτό το βίντεο γυρίζεται Δευτέρα 27 Ιουλίου. Θα το δείτε μια από τις επόμενες μέρες, γιατί έχει διάφορα σταματήματα και θα έχει μοντάζ, επειδή είχε μπει σε άλλη βάση το τηλέφωνο, ζεστάθηκε, υπερθερμάνθηκε. Και συνεχίζουμε αυτό το βίντεο, το οποίο μέσα σε μια ολόκληρη μέρα γυρίζεται, γιατί είχα κατέβει το πρωί, συνέπεσαν διάφορα άλλες εργασίες, άλλες δουλειές που δεν μπορούσα να βιντεοσκοπήσω, και τώρα στην επιστροφή πίσω, μέχρι να σταματήσω στην επόμενη στάση, προσπαθώ να το τελειώσω. Αν δεν το τελειώσω, θα έχει άλλο ένα σταμάτημα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τη δική μου προσωπική ιστορία με την πείνα ή τη λεμαργία και με την έλλειψη ευεξίας και άνεσης. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, μια εικόνα που θυμάμαι από τον εαυτό μου είναι να είμαι 5 ετών και να παρατηρώ το σώμα μου. Μέχρι τα 7 μου χρόνια το σώμα μου ήταν καθόλου αρμονικό. Δηλαδή δεν ήμουν απαχουλή με τίποτα. Φυσικά η μαμά μου θυμάται ότι όταν ξεκίνησε να με φροντίζει η νταντά μου, η κυρία Ελπίδα η Μακαρίτησα, ότι σε κάποια φάση, ενώ ήμουν πολύ αδύνατο βρέφος, είχα βάλει βάρος, είχα αρχίσει να φρατένω, και της είχε πει η κυρία Ελπίδα όλο καμάρι μια μέρα, ξέρεις, εγώ λέει ταΐζω στο παιδί το λίπος από το κοτόπουλο, την πέτσα και το λίπος για να το παχύνω. Και της είχε θυμώσει η μαμά μου, γιατί οι γονείς μου πάντοτε ήταν υπέρ της υγιεινής διατροφής, ήταν υπέρ του αδυνατίσματος, ζω σε ένα σπίτι στο οποίο ήμασταν μπροστά από την εποχή μας σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή τη δεκαετία του 80 οι γονείς μου είχαν την αιμονή με το αδυνάτισμα, το fitness και τα κιλά που έχουν οι άνθρωποι τώρα. Ήμασταν μπροστά. Και η μάνα μου τότε της είχε θυμώσει τις Μακαρίτησες της κυρίας Ελπίδας και της είπε «Δεν θέλω να δίνεις παχυντικά φαγητά στο παιδί, μη μου βγει παχιά σαν τη γιαγιά της η Θέκλα».
Η γιαγιά μου η Θέκλα, η Μακαρίτισσα, η μητέρα του πατέρα μου, ήταν όντως πολύ παχουλή. Πολύ κοντή και πολύ παχουλή. Και πολύ ξανθιά ήταν αυτή, φυσική ξανθιά, όχι παμένη όπως εγώ. Η οποία εκτός από παχιά ήταν και διαβητικιά. Εγώ όταν τη γνώριζα, ήταν πλέον, τη γνώρισα και τη θυμάμαι, ήταν πλέον διαβητικιά. Είχε πάθει διάφορες ζημιές από το διαβήτη. Είχε πάθει κάποια εγκεφαλικά επεισόδια. Είχε περιφερειακή νευροπάθεια ως αποτέλεσμα του διαβήτη. Τον καιρό που ήταν η γιαγιά μου διαβητική τότε, δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί η μετφορμίνη, που είναι το φάρμακο που παίρνω εγώ τώρα, που είναι το νούμερο ένα φάρμακο στην αντιμετώπιση της ισουλινανδίστασης του προδιαβήτη και του διαβήτη τύπου Β. Και τα φάρμακα που έπαιρνε η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα ήταν φάρμακα τα οποία έκαναν stimulate το πάνκρεας, δηλαδή ενεργοποιούσαν το πάνκρεας ώστε να παράγει περισσότερη ισουλίνη. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η καημένη γιαγιά μου να πεινάει συνέχεια, να θέλει συνεχώς να τρώει, να έχει λιγούρες, να τρώει, να ανεβαίνει το ζάχαρο, να παθαίνει επεισόδια υπεργλυκαιμίας, μετά να παθαίνει επεισόδια υπογλυκαιμίας και να έχει γενικά μια πολύ δύσκολη ζωή. Και εκείνο το οποίο παρακολουθούσα εγώ στη γιαγιά μου ήταν ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στο φαγητό και το θεωρούσα τότε ότι ήταν αδυναμία χαρακτήρος, ότι ήταν λέμαργη. Αυτό νόμιζα. Και αυτό το πράγμα δεν ήθελε να το έχω η μάνα μου. Δεν ήθελε να είμαι λέμαργη και να γίνω παχιά. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι μέχρι τα 5 μου χρόνια ότι ήμουν αδύνατη και θυμάμαι έτσι μια σκηνή ότι δεν ξέρω πως η Μαριάννα μητά που κάναμε το βίντεο για τα όνειρα, ίσως να μπορεί να μας το εξηγήσει, θυμούμαι αυτή την εικόνα ότι ήμουνα μπροστά σε έναν καθρέφτη και κοίταζα το κορμί μου και έλεγα τι αδύνατο κορμί που έχω, γιατί άκουγα τη μάνα μου που συνεχώς είχε έγνοια, μήπως και παχύνει το παιδί, μήπως και παχύνει το παιδί και γίνει όπως τη γιαγιά της, μήπως και παχύνει το παιδί. Η μάνα μου ήταν αδύνατη έκτοτε. Λίγα κιλάκια έχει τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει τα κιλά τα δικά μου. Λοιπόν, θυμάμαι όμως τα 5 μου ότι είχα ένα άψογο σωματάκι. Δηλαδή δεν ήμουν παχιά. Είχα μία σωματική κατατομή ανάλογη με τον παιδιών της ηλικίας. Στα 7 μου χρόνια ξεκίνησα να τρώω βουλιμικά. Ξεκίνησα να κάνω βουλιμικό φαγητό. Ξεκίνησα να πεινάω πάρα πολύ. Πεινούσα συνέχεια. Συνέχεια ήθελα να τρώω. Ξυπνούσα το πρωί και ήμουν χαρούμενη, γιατί μιλάμε τώρα 7 με 10 ετών αυτή η υπόθεση, 3 χρόνια. Ξυπνούσα το πρωί χαρούμενη γιατί ήμουν νηστικιά και θα μπορούσα να φάω. Όταν έτρωγα, ειδικά τις αργίες γινόταν αυτό, ξάπλωνα πάνω στο κρεβάτι και έπινα αφρόζα. Η αφρόζα είναι όπως είναι τώρα τα αναψυχτικά. Θυμάστε την αφρόζα που ήταν μια σκόνη που είχε μέσα ανθρακικό και ζάχαρη και λίγη γεύση και την ανακατεύαμε στο νερό. Έπινα αφρόζα και ξάπλωνα στο κρεβάτι να χωνέψω για να μπορέσω να πω να ξαναφάω. Δηλαδή, σάμπος και είχα μανία. Αυτή η μανία που είχα τότε στα 7 με 10 χρόνια, όταν έκανα ψυχοθεραπεία, προτού ανακαλύψω την ιστορία της ισουλινανδίστασης, εγώ την είχα μαζί με την ψυχολόγο που κάνει ψυχοθεραπεία, την είχαμε αναγάγει στο γεγονός ότι όταν ήμουν 6 ετών ο πατέρας μου έγινε ιερέας και με το που έγινε ιερέας ο πατέρας μου άλλαξε δραματικά η ζωή μας. Κάποιες έξοδοι που κάναμε προηγουμένως σταματήσαμε να τις κάνουμε, σταμάτησε να μας παίρνει στη θάλασσα, σταματήσαμε να είχαμε έναν μπαμπά ο οποίος ήταν ένας ωραίος άνδρας με κουστούμι και αποκτήσαμε έναν ωραίο άνδρα με μακριά γένεια και ράσα, αλλά που οι συμμαθητές μας ήταν και εμένα και το αδερφού μου δεν ήταν συνηθισμένοι στο να υπάρχει πατέρας ιερέας, άρα δεχόμασταν κάποια βλέμματα διαφορετικά, τα οποία εμένα ίσως με ενοχλούσαν, δεν ξέρω. Εγώ το είχα αναγάγει εκεί. Λέω ότι έτρωγα πολύ γιατί είχα συναισθηματική πείνα. Στην πραγματικότητα όμως, εκ των υστέρων, έχοντας διαγνωστεί με ισουλινανδίσταση και με διαβήτη τύπου Β στα 42 και έχοντας πάρει πίσω το ιστορικό μου, το ιατρικό και το διατροφολογικό από τη μικρή νεαρή μου ηλικία μέχρι σήμερα, αυτό που συνειδητοποίησαμε και μαζί με τη διαιτολόγο και μαζί με τις δύο ενδοκρινολόγους που έχω συνεργαστεί, αλλά και με διατροφολόγους, γιατί ξέρετε, μιλάμε πολλούς, είναι ότι έχω γεννηθεί με ισουλινανδίσταση, προφανώς κληρονομώντας το γονίδιο της γιαγιάς της Θέκλας, η οποία ισουλινανδίσταση σε τι συνίσταται. Το πάνκρεας μας είναι ένα όργανο, πολύτιμο όργανο στον οργανισμό μας, το οποίο παράγει ινσουλίνη. Η ινσουλίνη χρησιμεύει ως η ουσία η οποία βοηθάει να γίνονται οι καύσεις στον οργανισμό. Χρειάζεται η ινσουλίνη, ώστε η τροφή που θα φάμε να μεταβολιστεί. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα
και μπορεί να έχουν διαβήτη τύπου Α, που είναι αυτοάνωστος ο διαβήτης τύπου Α, δηλαδή για κάποιο οποιοδήποτε λόγο το πάνκρεας τους να σταματήσει να λειτουργεί, να μην παράγει ινσουλίνη, έτσι να μην μπορούν να μεταβολήσουν τις τροφές και να πρέπει να παίρνουν ενέσεις ινσουλίνης ή να έχουν εκείνο το μηχάνημα που βάζει σταγόνες ινσουλίνης στο σώμα τους για να μπορέσουν να μεταβολήσουν τις τροφές και να επιβιώσουν. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν ινσουλινοαντίσταση, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνουν και στα διάφορα ηλικιακά και αναπτυξιακά στάδια αποκτά αντίσταση στην ινσουλίνη, αποκτούν αντίσταση στην ινσουλίνη οι ιστοί του σώματος τους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερη ινσουλίνη από ό,τι είναι το αναμενόμενο για να μεταβολήσουν τις τροφές. Δηλαδή εκεί που μια αλφα ποσότητα τροφής θα ήθελαν μια αλφα ποσότητα ινσουλίνης για να τη μεταβολήσουν, με την ινσουλινοαντίσταση χρειάζονται πολλαπλάσια ποσότητα ινσουλίνης. Και επειδή ακριβώς το πάνκρεας μας είναι ένα όργανο του σώματος το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα, αναγνωρίζοντας το πάνκρεας την ανάγκη παραγωγής περισσότερης ινσουλίνης, παράγει περισσότερη ινσουλίνη στους ανθρώπους που έχουν ινσουλινοαντίσταση και έτσι μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο. Γιατί? Επειδή η ινσουλίνη χρησιμεύει, είπαμε, στο μεταβολισμό των τροφών, αλλά χρησιμεύει επίσης στα πλαίσια της ομοιόστασης, γιατί ο ανθρώπινος σωματικός οργανισμός λειτουργεί με βάση την ομοιόσταση και ο ψυχικός και ο σωματικός, στα πλαίσια της αρχής της ομοιόστασης, η ινσουλίνη χρησιμεύει ως ένα τρόπο για να ξέρει ο οργανισμός πότε να ξαναφάει. Οπότε ανάλογα με την ινσουλίνη που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, άλλη τόση ινσουλίνη καλείται το πάνκρεας να παράγει. Είπαμε αυτό το βίντεο θα έχει πολλά κομμάτια, πολλά. Αυτό ελπίζω να είναι και το τελευταίο, γιατί έχω τελειώσει τις δουλειές μου. Έφυγα τώρα από το Μόλ της Λευκωσίας. Φιλιά πολλά και από εδώ σε όσες φίλες και φίλους είδα εκεί που παρακολουθούν το κανάλι και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Λοιπόν, ξαναλέω ότι δεν είμαι ούτε διατροφολόγος, ούτε διαιτολόγος, ούτε διαβητολόγος, ούτε ιατρός, ούτε ενδοκρινολόγος, ώστε να μπορώ να γνωρίζω επιστημονικά, να σας μεταφέρω με κάθε επιστημονική εγκυρότητα το τι σημαίνει ινσουλινοαντίσταση. Θα σας μιλήσω όμως για την ινσουλινοαντίσταση έτσι όπως τη βίωσα εγώ και έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι είναι η ινσουλινοαντίσταση και πώς την καταλαβαίνω εγώ? Η ινσουλινοαντίσταση είναι μία κατάσταση μέσα στο σώμα του ανθρώπου, η οποία, και σας προτρέπω να διαβάσετε από έγκυρα ιατρικά sites, υπάρχουν στο διαδίκτυο διάφορες πηγές έγκυρες που εξηγούν σύνθετες ιατρικές έννοιες όπως την ινσουλινοαντίσταση με απλότητα, να καταλάβετε τι είναι. Η ινσουλινοαντίσταση είναι μια κατάσταση που την έχεις, εγώ πιστεύω ότι είναι κληρονομική αν και διήστανται οι απόψεις. Οι περισσότεροι όμως ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα θεωρούν ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση για ινσουλινοαντίσταση. Γι' αυτό το λόγο και όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, τη ρωτάει ο γυναικολόγος αν υπήρχαν διαβητικές γυναίκες στην οικογένεια, διαβητικοί πρόγονοι. Λοιπόν, η ινσουλινοαντίσταση είναι μια γενετική, την έχεις από την ημέρα που θα γεννηθείς, είναι γενετική προδιάθεση. Λέω ότι υποστηρίζω αυτή τη θεωρία, εντάξει, δεν ξέρω σίγουρα, είναι γενετική προδιάθεση, η οποία σου δίνει τα φόντα όλα για να εξελιχθεί σε ένα ενήλικα με διαβήτη τύπου Β. Η ινσουλινοαντίσταση κάνει τους ιστούς του σώματος να αντιστέκονται στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη παράγεται από το πάνκρεας. Το πάνκρεας είναι ένα πολύ σπουδαίο όργανο του οργανισμού, απαραίτητο για τη λειτουργία του οργανισμού, το οποίο μεταξύ άλλων παράγει και την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μία ουσία η οποία βοηθάει στο μεταβολισμό της τροφής. Δηλαδή όταν φάμε την τροφή, όταν προσλάβουμε την τροφή, χρειάζεται η ινσουλίνη για να μεταβολιστεί η τροφή από το σώμα και να μετατραπεί σε ενέργεια για να λειτουργήσει το σώμα. Οι άνθρωποι που έχουν ινσουλινοαντίσταση έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους μπορεί λόγω κάποιων ορμονικών αλλαγών να αυξηθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη. Εμένα αυξήθηκε στα 7 μου χρόνια, μετά αυξήθηκε όταν ήμουν 22 ετών που γέννησα τον Λάζαρο, στα 21 που ήμουν έγκυος, 22 που γέννησα τον Λάζαρο, αυξήθηκε σε διάφορες άλλες ηλικιακές φάσεις.
Φαίνεται ότι στην εφηβεία έχει κάποια αύξηση, στην προεφηβεία. Και η σουλινοαντίσταση σημαίνει ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερη σουλίνη από ό,τι θα χρειαζόταν ένας άνθρωπος χωρίς σουλινοαντίσταση για να κάψει την τροφή. Άρα το πάνκρεας παράγει περισσότερη σουλίνη. Αυτή η περισσότερη σουλίνη που παράγεται από το πάνκρεας μέσα σε ένα φαύλο κύκλο σου προκαλεί πείνα, λιγούρες και έλλειψη ευεξίας, κούραση, βαρεμάρα, υπνηλία. Και είναι ένας φαύλος κύκλος όντως, επειδή όταν τρως, το σώμα σου παράγει, το πάνκρεας παράγει περισσότερη σουλίνη, ανάλογα με το πόση σουλινοαντίσταση έχεις, μπορεί να παράγει 2 φορές περισσότερη, 3 φορές περισσότερη, 4 φορές περισσότερη, 5 φορές περισσότερη, για να κάψει την ποσότητα της τροφής που θα ήθελε κανονικά ένα συγκεκριμένο ποσό ινσουλίνης που θέλει ένας φυσιολογικός άνθρωπος που δεν έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Φαίνεται ότι, όπως είπα και προηγουμένως, σε διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου, ανάλογα με ορμονικές αλλαγές κυρίως που γίνονται στο σώμα του, μπορεί να αυξηθεί η ινσουλινοαντίσταση. Και όσο αυξάνεται η ινσουλινοαντίσταση, τόσο περισσότερο πεινάει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται να μην φάει φαγητά τα οποία είναι ψηλά σε θερμιδική αξία, όπως τα γλυκά, όπως οι υδατάνθρακες, comfort food, αυτά τα φαγητά που λέγονται φαγητά για... comfort food τα λένε οι Εγγλέζοι, εννοούν φαγητά που τα τρως για να νιώθεις ωραία, όπως είναι τα πατατάκια, όπως είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχει, καίγεται γρήγορα και δίνει εύκολα ευχαρίστηση. Λοιπόν, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος με την ινσουλινοαντίσταση, παράγει περισσότερη σουλίνη το πάνκρεας, όσο περισσότερη σουλίνη παράγει τόσο περισσότερο πεινάμε, όσο περισσότερο πεινάμε τόσο τρώμε, όσο περισσότερο τρώμε τόσο παχαίνουμε και ακόμη και εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εγώ αυτό σας είπα ότι το είχα βιώσει πάρα πολύ έντονα από τα 7 μέχρι τα 10 μου χρόνια. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι είχε εμφανιστεί σουλινοαντίσταση. Κατάφερα μέσα σε 3 χρόνια από ένα αδύνατο παιδάκι να γίνω ένα παχουλό παιδάκι. Στη συνέχεια, όταν ήμουνα στην 6η Δημοτικού, ζύγιζα 68 κιλά. Ενώ είχα ένα ύψος, ξέρω εγώ, ένα 60. Τώρα είναι ένα 63 το ύψος. Οπότε στην πρώτη γυμνασίου ξεκίνησα από μόνη μου να κάνω δίαιτα, γιατί ήθελα να είμαι αδύνατη. Δεν μου άρεσε που ήμουν παχουλή και έπαιζε πάρα πολύ ρόλο σε αυτό και το γεγονός ότι είχα και τους γονείς μου, οι οποίοι μου έλεγαν σε κάθε ευκαιρία ότι είμαι λέμαργη. Πήγαινα να εξομολογηθώ και εξομολογούμουν το αμάρτημα της λεμαργίας και γενικώς δεν μπορούσα να συγκρατηθώ από το φαγητό. Και πεινούσα συνέχεια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έτρωγα το μεσημέρι που ερχόμουν από το σχολείο και μετά από μισή ώρα ήθελα να φάω τα πάντα όλα. Λοιπόν, και ξεκίνησα τότε από μόνη μου στην πρώτη γυμνασίου. Είχα αγοράσει εκείνο το κόκκινο μικρό βιβλιαράκι που λέγεται θερμιδομετρητής. Κρατούσα το θερμιδομετρητή και μετρούσα θερμίδες και έκανα αυστηρή δίαιτα από μόνη μου. Έκανα πάρα πολύ γυμναστική. Η γυμναστική που έκανα τότε βοήθησε πάρα πολύ, χωρίς να το γνωρίζω, γιατί η γυμναστική βοηθάει στη μείωση της ινσουλιναντίστασης. Είναι μία από τις θεραπείες κατά της ινσουλιναντίστασης και του διαβήτη η φυσική άσκηση. Έκανα λοιπόν φυσική άσκηση, μπορεί να περπατούσα για 6-7 χιλιόμετρα τη μέρα. Είχε μέρες που μπορεί να περπατούσα και 10 χιλιόμετρα. Πήγαινα παντού με τα πόδια, στο σχολείο με τα πόδια, στα φροντιστήρια με τα πόδια και μιλούμε για μεγάλες αποστάσεις, γιατί το σχολείο στο οποίο πήγαινα ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Λοιπόν, και έτσι κατάφερα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την περίοδο που πήγα να σπουδάσω να κρατάω το βάρος μου μεταξύ 58 και 63 κιλών, με ύψος 1,63. Άρα ήμουνα κανονική, δεν ήμουνα παχιά, κανονική. Όταν πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, στα 18, συνέχιζα να περπατάω πολύ. Όμως, εκεί που έμενα, στο Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο που έμενα, ήταν πολύ παχυντικά τα φαγητά και είχαν μεγάλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, σε λίπος και γενικά βλαβερά. Ήταν πολύ θερμιδικά, πολύ ψηλά σε θερμιδική αξία τα φαγητά. Και τότε ξανάβαλα κιλά. Έγινε 74 στα 19 μου. Έγινε 74, δηλαδή είχα πάει 63 και έγινε 74, έβαλα 11 κιλά. Οι γονείς μου τότε έκαναν μία δίαιτα πολύ συγκεκριμένη που έτρωγαν όλο ομά φαγητά. Ομούς χυμούς από παντζάρι, ομούς χυμούς από σέλινο, ομοφαγίες, φρουτοφαγίες κτλ. Πήγα εγώ το
το καλοκαίρι στην Κύπρο, νομίζω είναι το καλοκαίρι μετά το πρώτο έτος ή μετά το δεύτερο, ίσως μετά το δεύτερο έτος. Μετά το πρώτο δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήμουν 19 ετών. Με έβαλαν κάτω, μου έμαθαν και εμένα ότι έπρεπε να τρώω ομά φαγητά, γιατί σας λέω, ήμασταν εμείς στο σπίτι το μοντέρνο όσον αφορά στις διατροφές. Και φεύγουν τα 11 κιλά που έβαλα, από 74 γίνομαι 63 και από 8 φλεβίτιδα στα πόδια μου. Και τότε θυμάμαι μου έκανε μάθημα στην ιατρική σχολή ένας νευρολόγος, το μάθημα της νευροψυχολογίας, και μιλούσαμε σε κάποια φάση για τις δίαιτες αυτές που αδυνατίζεις πολύ γρήγορα, και είχε πει ότι αν αδυνατίσεις πολύ γρήγορα μπορεί να χάσεις και μυϊκό ιστό και καλά στοιχεία από τον οργανισμό και για παράδειγμα μπορεί να πάθεις φλεβίτιδα. Και του είχα δείξει εγώ τότε. Από τότε μέχρι σήμερα, πίσω από τα γόνατά μου, έχω πολλές σπασμένες φλέβες. Του τα είχα δείξει και μου είπε, του λέω, έχω χάσει 14 κιλά, πόσα ήταν, 11 κιλά μέσα σε ένα μήνα, μου λέει, από εκεί το έχεις πάθει. Και όντως δεν έχω πάθει φλεβίτιδα, δηλαδή δεν έχω πάθει, δεν έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ήταν ζημιά που την είχα πάθει εκεί και κατάλαβα ότι πρέπει να προσέξω πάρα πολύ και ότι δεν είναι παίξε-γέλασε, το χάνω, βάζω κιλά. Στην πορεία παντρεύτηκα στα 21. Έμεινα έγκυος ένα μήνα μετά. Με το που έμεινα έγκυος άρχισα να τρώω πάρα πολύ, γιατί στην εγκυμοσύνη μια γυναίκα με ισουλίνο αντίσταση έχει λόγω των ορμονών της εγκυμοσύνης κατακόρυφη αύξηση της ισουλίνο αντίστασης. Πρέπει να είχα και διαβήτη κύσεως, αλλά δεν το είχαμε ψάξει τότε, γιατί για να βρεις αν κάποια γυναίκα έχει, ή κάποιος άνδρας, αν κάποιος άνθρωπος έχει ισουλίνο αντίσταση, δεν είναι η απλή εξέταση του ζαχάρου νηστείας που χρειάζεται. Χρειάζεται εξέταση ζαχάρου νηστείας και ινσουλίνης νηστείας. Και ακόμη καλύτερα γίνει καμπύλη ζαχάρου, που κάθε φορά στη μέτρηση να μετράτε και ινσουλίνη, όχι μόνο το ζάχαρο, γιατί εκεί φαίνεται η ινσουλίνη αντίσταση. Και επίσης ένας άλλος δείχτης που έχουν τώρα είναι αυτός της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, αυτά τώρα τα γνωρίζουν, τα γνωρίζα τότε, ο οποίος δείχνει του τα τελευταίους μήνες εάν είχες αυξομοιώσει στο ζάχαρο. Κυρίως αυξήσεις. Λοιπόν, μένω έγκυος το παιδί εκείνο, το οποίο το έχασα μεταξύ 7ης και 8ης εβδομάδος. Θυμάμαι ότι έχασα το παιδί 14 το Οκτώβριο του 96, τη μέρα που είχε γεννήσει η Μαντώνα την κόρη της, τη Λούρδες. Το θυμάμαι αυτό. Χάνω εκείνο το παιδί. Μέσα σε πόσες εβδομάδες είχα βάλει 10 κιλά. Είχα πάει, ξέρω εγώ, 80 από 70, γιατί ήμουν 70 μέχρι το γάμο. Γιατί είπαμε, αυξομειώνοντας συνέχεια τα κιλά. Μένω αμέσως ξανά τον Λάζαρο, μένω αμέσως έγκυος στο Λάζαρο 25 Νοεμβρίου του 1996, και εκεί που είχα ξεκινήσει από 70 κιλά με την πρώτη εγκυμοσύνη, που ήταν σαν συνεχόμενη με τη δεύτερη, φτάνω τον Αύγουστο του 1997 να είμαι 107 κιλά, να είμαι στην 38η εβδομάδα της κύσεως, να νιώθω ότι θα σκάσω. Μιλάμε, είχα βάλει πάνω από 40 κιλά. Πάνω από 40 κιλά συνολικά. Και να νιώθω ότι ανεβαίνει η πίεση μου, να νιώθω ότι δεν είμαι καλά. Και θυμάμαι ότι πήγα εγώ στο γυναικολόγο και έκανα ολόκληρο καυγά για να με γεννήσει πρόωρα. Και με γέννησε όντως την 38η εβδομάδα. Γεννιέται το παιδί 32 εβδομάδες πιο νωρίς, και είναι 56 εκατοστά και 4 κιλά και 200 γραμμάρια. Εκ των υστέρων μου είπαν οι ενδοκρινολόγοι και ο γυναικολόγος μου τώρα ότι σίγουρα είχα διαβήτη κύσεως. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχα διαβήτη κύσεως, και ότι το ένστικτο μου τότε, το να θέλω να γεννηθεί το μωρό πιο νωρίς, μπορεί να έσωσε και το παιδί. Γιατί η γιαγιά μου, η Μακαρίτη Σαϊθέκλα, το πρώτο παιδί που γέννησε ήταν πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ, και το γέννησε νεκρό. Ήταν stillborn. Λοιπόν, μετά τη γέννα του Λάζαρου, έχασα 11 κιλά μόνο στη γέννα. Ήμουν 96 κιλά, έμεινα 96 κιλά για ένα χρόνο. Μετά πάμε στην Αγγλία, ξεκινάω μία δίαιτα αυστηρότατη, η οποία εκείνη η δίαιτα είχε να κάνει με το να μην τρως καθόλου λίπος. Καθόλου λίπος, τίποτα λίπος. Ήταν όλα fat free. Τότε ήταν με ένα trend που ήταν τότε, ρε παιδί μου, το 98. Γυμναστική τρελή, και από τα 96 κιλά ξαναπάω στα 70. Και μετά μένω έγκυος την Κυριακή. Στην εγκυμοσύνη της Κυριακής είχα ξεκινήσει, ήμουν 74 κιλά γραμμωμένη, ήταν μια φάση που πήγαινα συνεχώς γυμναστήριο, είχα μέχρι και κοιλιακούς.
Ξεκινάω με 74 κιλά, στους 2 μήνες γίνομαι 70, για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή είχα προβλήματα στην εγκυμοσύνη, είχα αιμορραγίες, δεν δικαιούμουν να κάνω γυμναστική. Οπότε όλος ο μυϊκός όγκος χάθηκε, γι' αυτό έχασα βάρος, δεν το δυνάτησα. Δυνάτησαν οι μυς μου, γιατί η μυς είναι πολύ βαργή, είναι πολύ πιο βαργή από το λίπος. Δηλαδή όταν κάνεις μυς, η μυς σε πυκνότητα είναι πολύ πιο πυκνή και πιο βαρετή από ότι είναι ο λιπόδης ιστός. Ο μυϊκός ιστός είναι πολύ πιο βαρύς από τον λιπόδη ιστό. Δηλαδή ο ίδιος όγκος μυϊκού ιστού έχει πολύ περισσότερο βάρος από τον ίδιο όγκο λιπόδους ιστού. Λοιπόν, και στην εγκυμοσύνη της Κυριακής προσέχω πάρα πολύ. Αποφεύγω γλυκά, αποφεύγω το ένα, αποφεύγω το άλλο. Μιλάμε, έκανα ομοφαγίες και τότε ιστορίες κακά και γίνουμε 94 κιλά. Δηλαδή πάλι μπήκαν στην ουσία 24 κιλά. Γιατί ήμουν 74 με εμείς, έγινε 70 και μετά 24. Και μετά την εγκυμοσύνη της Κυριακής προσπαθώ με δίαιτες, ιστορίες κακά. Έχω τρομερή πειθαρχία, εξαιρετική πειθαρχία. Γι' αυτό θυμώνω με τέτοια σχόλια όπως αυτό της φίλης στην αρχή, ότι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν χρειάζεσαι περισσότερο από 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί. Φιλενάδα, την πειθαρχία που έχω εγώ, που έχει 3 χρόνια να φάω οτιδήποτε έχει μέσα ζάχαρη, που έχει 3 χρόνια να φάω πάνω από ένα φρούτο και αυτό όχι όριμο, την πειθαρχία που έχω που δεν τρώω καθόλου σιτάρι, δεν νομίζω να την έχουν πολλοί άνθρωποι. Όμως η πειθαρχία δεν έχει πάντα σχέση με το πόσο παχουλός ή πόσο αδύνατος είσαι και να σταματήσετε να κρίνετε τους ανθρώπους αυστηρά και χωρίς να έχετε γνώσεις. Λοιπόν, να μην σας τα παλιλογώ, μετά τη γέννα της Κυριακής ήμουνα πάντοτε, προσπαθούσα να δυνατήσω. Μόλις σταματούσα την προσπάθεια, αμέσως έμπαιρναν τα κιλά. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι η γυμναστική έπαιζε ουσιώδη ρόλο. Οπότε για οποιοδήποτε λόγο δεν έκανα γυμναστική, είτε λόγω κάποιου τραυματισμού, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω πολύ έντονου προγράμματος, τα κιλά έρχονταν κατευθείαν πίσω. Και έφτασα σε ένα σημείο τέλος πάντων στα 40 μου και είπα: δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Όσο παχιά θέλω, ας είμαι, ό,τι θέλει, ας γίνει, δεν με νοιάζει. Και από 95 κιλά αφέθηκα, έτρωα κανονικά. Δεν έτρωγα βουλημικά. Κανονικά έτρωγα, γιατί όταν έχεις σου αντίσταση, το φαγητό που τρως μετρά για διπλάσια και τριπλάσιο πάχος από ό,τι αν δεν έχεις. Έτρωγα κανονικά και έφτασα στα 42 μου να ζυγίζω 103 κιλά. Και στα 42 μου ανακάλυψα μέσα από μια αλληλουχία συμπτωμάτων, που το πρώτο σύμπτωμα ήταν ένα δερματικό νόσημα, αυτοφλεγμονώδες νόσημα, το Lichen Planus, το οποίο είναι σαν αυτοάνοσο, αυτοφλεγμονώδες δερματικό νόσημα. Είχα γεμίσει τέτοιες βλάβες σε όλο μου το δέρμα, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις πατούσες και πήγαιναν προοδευτικά σε όλο το σώμα. Στο τέλος δεν μπορούσαν οι γιατροί να καταλάβουν τι έχει, τι γίνεται κλπ. Έπρεπε να γίνει βιοψία. Για από το δέρμα μου πήρε ο αδερφός μου ένα κομμάτι από το δέρμα και στάληκε σε ιστολογικό εργαστήριο, έγινε βιοψία και βγήκε η διάγνωση ότι είχα αυτό το νόσημα, και παράλληλα πήγε στην ενδοκρινολόγο, η οποία με έβαλε να κάνω εξετάσεις, και εκεί αποκαλύφθηκε ότι είχα ινσουλιναντίσταση ψηλή και αρχές διαβήτη. Και αυτός ο οποίος ήταν εκείνος που με βοήθησε να γίνει διάγνωση του διαβήτη ήταν ο πρώην πεθερός μου, ο παππούς του Λάζαρου και της Κυριακής, ο Λάζαρος ο Πανταζής, ο δόκτωρ Λάζαρος Πανταζής, ο οποίος είναι δερματολόγος και όπως σας έχω πει και άλλες φορές έχουμε εξαιρετικά καλή σχέση, και είχα μιλήσει στο Skype μαζί του και με την πρώην πεθερά μου την Αναστασία. Τους έστειλα φωτογραφίες από τις βλάβες μου και μου είχε στείλει τότε κάποιες σελίδες από ένα ιατρικό εγχειρίδιο και μου λέει: πήγαινε ψάξε για διαβήτη, γιατί αυτού του είδους τα νοσήματα εμφανίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν. Και του χρωστώ ευγνωμοσύνη του πρώην πεθερού μου, ο οποίος με έσωσε στην ουσία. Οπότε ανακαλύπτω άνοιξη με καλοκαίρι του 2017 ότι είχα πολύ υψηλή ινσουλινοαντίσταση, ανακαλύπτω ότι ήμουν στις απαρχές διαβήτη, και από τότε κάνω αυστηρή διατροφή διαβητικού. Όπως είπα προηγουμένως, δεν τρώω γλυκά, δεν τρώω οτιδήποτε έχει μέσα ζάχαρη, δεν τρώω απλούς επεξεργασμένους υδατάνθρακες, τρώω μόνο σύνθετους υδατάνθρακες. Δεν θα με δεις να τρώω άσπρο ψωμί. Το μόνο ψωμί που τρώω είναι ένα γερμανικό ψωμί που είναι
με σίκαλη και διάφορους άλλους σπόρους και δεν έχει καθόλου σιτάρι και τρώω ένα μικρό κομμάτι. Τρώω πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, όχι φρούτα. Φρούτα τρώω ένα τη μέρα, αν θα φάω, και αυτό να είναι άγουρο. Προσέχω πάρα πολύ τροφές που τρώω να είναι χαμηλές σε γλυκαιμικό δείχτη και επίσης πίνω καθημερινά, αυτά που μου έχει δώσει ο γιατρός δηλαδή, δύο χάπια γλουκοφάζ εσάρτων χιλίων. Η ουσία η δραστική είναι η μετφορμίνη, θα δείξω τι μεγάλο χάπι είναι, τα οποία αυτά τα φάρμακα καταπολεμούν την ινσουλινοαντίσταση. Να τα εδώ, τόσο μεγάλο είναι το γλουκοφάζ. Πίνω ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Από τον καιρό που άρχισα να πίνω τον γλουκοφάζ και ρυθμίστηκε η ινσουλινοαντίσταση μου και πλέον δεν έχω ινσουλινοαντίσταση επειδή κάνω τη διατροφή που πρέπει και επειδή πίνω και τα γλουκοφάζ και πρέπει να αρχίσω και άσκηση ξανά, σταμάτησα να έχω λιγούρες, σταμάτησα να πεινάω συνέχεια, σταμάτησα να νιώθω κομμένη, δηλαδή πλέον έχω περισσότερη ευεξία από ό,τι είχα προηγουμένως, έχω περισσότερη όρεξη για δουλειά, για δουλειές από ό,τι είχα προηγουμένως, δεν κουράζομαι εύκολα, είμαι εξαιρετικά ευλίγιστη, γιατί έγραψε η φίλη ότι οι παχουλοί άνθρωποι δεν έχουν άνεση. Αγάπη μου, την άνεση που έχω, εγώ εύχομαι να την έχεις και εσύ που λες ότι είσαι κανονικά τα κιλά σου. Με την έννοια ότι και γυμνάζομαι και στον κήπο έξω βγαίνω και κολυμπώ όπως η ώρα και κάνω. Δεν έχει σχέση το ότι είμαι 97 κιλά. Γιατί είμαι 97 κιλά, να σας πω. Όταν το 17 έγινε η διάγνωση με την ινσουλινοαντίσταση και τις απαρχές διαβήτη, δεν έχω αφήσει ποτέ το ζάχαρο να πάει πάνω από 140, δηλαδή το μετρούσα στην αρχή, τώρα πλέον δεν χρειάζεται να το μετράω γιατί ξέρω ποια πράγματα πρέπει να τρώω και να μην τρώω. Είχα ξεκινήσει τότε μια διατροφή, μια δίαιτα, η οποία είχε στόχο και την απώλεια βάρους, το να ξεφορτωθώ κιλά, γιατί σαφώς όταν έχεις λιγότερα κιλά είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς την ινσουλινοαντίσταση. Και όντως τότε, από τον Μάιο-Ιούνιο του 2017 μέχρι και το 2018, δηλαδή πολύ σταδιακά και πολύ φυσιολογικά, από 103 κιλά είχα πάει 87. Σταμάτησα να κάνω αυτή την πολύ αυστηρή δίαιτα το 18, αρχές του 18, όταν κυκλοφόρησε, μετά που κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο από το ψυχογιό, το Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, που αρχίσαμε τις περιοδίες, που αρχίσαμε να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί. Τώρα που τα βλέπω τα πράγματα έτσι και από μια απόσταση, έπαιζαν ρόλο και κάποιες άλλες συνθήκες μέσα στο σπίτι που τότε δεν τις έβλεπα. Γιατί άμα είσαι μέσα σε μια κατάσταση δεν βλέπεις πράγματα και άμα βγεις απ' έξω τα βλέπεις. Και αφέθηκα με την έννοια του ότι δεν κάνω αυστηρή θερμιδική δίαιτα, κάνω αυστηρή διαβητολογική δίαιτα, αλλά όχι θερμιδική. Δηλαδή θα φάω ρε παιδί μου κανονική μερίδα, δεν θα φάω πιο λίγη μερίδα όπως τότε που συνεργαζόμασταν με τη διαιτολόγο μου. Και έτσι σιγά σιγά μπήκαν τα 10 κιλά και βασικό ρόλο στο να μπουν τα 10 κιλά πίσω έπαιξε και το γεγονός ότι σταμάτησα να περπατάω. Γιατί περπατούσα πριν. Σταμάτησα να περπατάω. Κακώς σταμάτησα να περπατάω. Θυμάστε ότι φέτος το Γενάρη του 20 είχα βάλει στόχο να περπατάω. Αυτός ο στόχος σαν ποταρίστηκε. Δεν θα πω από ποιον και γιατί, και από μένα και από άλλους ανθρώπους που ζούσαν μαζί μου. Σαν ποταρίστηκε αυτός ο στόχος. Όμως σήμερα που σας φτιάχνω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πού θα ανέβει. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020. Ξεκινάω ξανά το περπάτημα το συστηματικό. Δηλαδή θα ξεκινήσω με 15 λεπτά κάθε μέρα, μετά θα τα πάρω στα 20 λεπτά, μετά στα 25, μετά στα 30 για να βάλω ξανά το περπάτημα στη ζωή μου. Θα ήταν ιδανικό για μένα να ξεφορτωθώ αυτά τα 10 κιλά που έχουν μπει από τον Ιανουάριο του 18 μέχρι σήμερα και ίσως και γιατί όχι να πάω και στα 80 κιλά. Είμαι 1,63 ύψος. Δεν φιλοδοξώ να χάσω 30 κιλά, να ξεφορτωθώ 30 κιλά όπως είχε εισηγηθεί εκείνη η φίλη. Δεν φιλοδοξώ γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν θα μου αρέσω να γίνω, ξέρω εγώ, 67 κιλά. Δεν θα μου αρέσω. Και δεν υπάρχει και λόγος να το κάνω. Θέλω να είμαι γεματούλα, αλλά όχι παχύσαρκη όπως είμαι τώρα, να πάω στο υπέρβαρη. Το οποίο υπέρβαρη είναι πολύ πιο υγιεινό από το παχύσαρκη. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις αυτές. Και όταν ήμουνα 103 και όταν ήμουνα 87 και όταν ήμουν 70 και τώρα που είμαι 97, οι αναλύσεις που κάνω της υγείας μου είναι άψογες. Το σίδηρο μου είναι λίγο χαμηλό, γιατί είμαι φορές μισογής ανεμίας β' και χρειάζεται να παίρνω συμπληρώματα διατροφής για το σίδηρο. Όμως, δεν έχω ούτε τριγλυκερίδια ψηλά, ούτε ψηλή αρτηριακή πίεση, υπέρταση, ούτε το ζάχαρο μου είναι ψηλό. Οι ορμόνες μου πέρσι που έκανα μια εξέταση
γιατί νόμιζα ότι ίσως να είχα εμμηνόπαυση. Μου είπε η ενδοκρινολόγος ότι οι ορμόνες μου είναι σαν να είμαι 25 ετών και γενικώς έχω ευεξία, παρόλο που είμαι 97 κιλά. Γιατί τα λέω αυτά? Δεν τα λέω για να γίνετε κι εσείς 97 κιλά. Σας λέω και εγώ ίδια, θα ήθελα να ξεφορτωθώ λίγο βάρος και για λόγους ευκολίας. Και για να μπορώ να φορήσω περισσότερα ρούχα από αυτά που στάρω να φορέσω, ρε παιδί μου, ή για να μην επιβαρύνονται τα κόκκαλα μου, τα οστά μου. Ο αδερφός μου είναι ορθοπαιδικός, μου λέει καλύτερα, διώξε λίγα κιλά, να μην, επειδή έχουμε στην οικογένεια ευπάθεια στα γόνατα, η μάνα μου έχει αλλάξει και τα δυο της γόνατα, μου λέει καλύτερα για να μην θέλω να σου αλλάζω γόνατο, διώξε λίγο βάρος. Παρόλο που η μάνα μου δεν είναι παχιά και είχε προβλήματα γόνατα. Όπως και να έχει, για λόγους υγείας θα ήθελα να διώξω μερικά από τα περισσότερα κιλά που έχω και σαφώς θα μου κάνει πάρα πολύ καλό και στη σωματική και στη ψυχική μου υγεία να ξαναρχίσω το περπάτημα συστηματικά όπως έκανα και παλιά. Όμως, έχω αυτό το πρόβλημα της ουσιολαντίστασης. Από τη στιγμή που το έχω, θα εξακολουθώ να παίρνω τη μετφορμίνη, η οποία είναι θαυματουργό φάρμακο, και διάβαζα πρόσφατα ότι λέει η μετφορμίνη έχει βρεθεί ότι έχει ως παρενέργεια την αύξηση του προσδόκιμου ζωής έως και 5 χρόνια. Δηλαδή είναι το μόνο φάρμακο που τυχαία έχουν ανακαλύψει ότι παρατείνει το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή ότι παίρνοντας μετφορμίνη ζεις περισσότερα χρόνια. Η μετφορμίνη τι κάνει? Η μετφορμίνη βοηθά τους ιστούς του σώματος να απορροφούν ευκολότερα την ισουλίνη, καταπολεμώντας την ισουλινοαντίσταση, και επίσης επιδρά στο σηκώτη ώστε να παράγει λιγότερο γλυκογόνο. Είναι ένα από τα φάρμακα τα οποία είναι πρωτοπόρα και είναι πάρα πολύ καλά στην καταπολέμηση της ισουλινοαντίστασης. Υπάρχουν και άλλα φάρμακα, υπάρχουν και κάποια ανέσημα που είναι για πιο βαριές περιπτώσεις. Μου είχε πει ο γιατρός μου και για τα ανέσημα, αλλά είπαμε ότι καλύτερα να πάρω το γλουκοφάζ, τη μετφορμίνη, εφόσον έχω κάθε καλή διάθεση να κάνω τη δίαιτα και έχω κάθε καλή διάθεση να ξεκινήσω τη γυμναστική. Επιτέλους! Λοιπόν. Και το περπάτημα είναι αερόβια γυμναστική και βοηθάει στο κάψιμο λίπον. Ενώ αυτό που έκανα στον κήπο ήταν αναερόβια και έχω χτίσει μυς πάλι. Νομίζω ότι τα 97 που έχω τώρα, τα 2 κιλά τα εξτρά είναι από μυς, δεν είναι από λίπος. Όπως και να έχει, όμως είμαι παχύσαρκη και πρέπει να φύγω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίπτωση με την ισουλινοαντίσταση. Η άλλη περίπτωση είναι ο υποθυρεοειδισμός. Για οποιοδήποτε λόγο ο θυρεοειδής αδένας να μην λειτουργεί κανονικά και να παράγει λιγότερη θυροξίνη. Και η έλλειψη θυροξίνης ρίχνει εξαιρετικά τον μεταβολισμό και προκαλεί παχυσαρκία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω και τα δύο. Έχω και διαβήτη, ψηλή ισουλινοαντίσταση, η οποία ρυθμίζεται με τα φάρμακα και όπως είπα θα αρχίσω και περπάτημα για να τη ρυθμίσω καλύτερα και με το περπάτημα. Και έχω και κλινικό υποθυρεοειδισμό, δεν έχω την νόσο τη Χασιμότο που είναι αυτοάνοσο. Έχω κάνει τις εξετάσεις, δεν έχω Χασιμότο, έχω κλινικό υποθυροειδισμό. Για κάποιο λόγο που μόνο ο Θεός γνωρίζει, έχει συρρυκνωθεί ο θυροειδής μου αδένας. Αυτά πρέπει να είχαν συμβεί τέλη του 16, γιατί είχα Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 16 είχα μια τρομερή ίωση, πολύ άσχημη ίωση, και λένε οι γιατροί ότι αν έχεις μια πολύ έντονη ίωση, μπορεί κάποια πράγματα που έχεις μέσα σου προδιάθεση για να σου συμβούν, να βγουν προς τα έξω και να συμβούν. Κλινικό υποθυροειδισμό έχει και η μάνα μου. Είναι γονίδια, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παίρνω θυροξίνη, παίρνω κάθε πρωί θυροξίνη, όμως κάποιες φορές μπορεί να αργήσω να ξυπνήσω, να πάρω τη θυροξίνη, ξέρω εγώ, στις 9 το πρωί και μετά να πιω καφέ στις 10 και να μην βοηθά αυτό στην απορρόφηση της θυροξίνης. Η θυροξίνη καλύτερα να την παίρνεις με άδειο στομάχι και να αργήσεις αρκετά να φας τροφές οι οποίες έχουν μέσα γάλα. Εγώ πίνω γάλα στον καφέ, εντελάκτ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το ίδιο με το να λειτουργεί ο δικός σου θυροειδής αδένας με το να παίρνεις θυροξίνη. Ένα είναι το ίδιο και είναι συνθετική, είναι το TAF4, είναι συνθετική θυροξίνη, δεν είναι κανονική θυροξίνη. Λοιπόν, όπως και να έχει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε ένας ο οποίος έχει θέματα με το σώμα του, έχει θέματα υγείας με το σώμα του. Έχει όντως περισσότερα κιλά, είναι παχύσαρκος, είναι υπέρβαρος, με βάση τις μετρήσεις που θα του πει ένας διαιτολόγος, θα του πει ένας ιατρός αν είναι παχύσαρκος ή υπέρβαρος, δεν θα του πει καθεμιά μες στο Facebook και μες στο YouTube και μες στο Instagram. Καλά κάνει να το ψάξει, να ψάξει το ορμονολογικό του προφίλ, να δει αν έχει θέματα ινσουλινοαντίστασης, γιατί είναι θέμα υγείας, πολύ σοβαρό η ινσουλινοαντίσταση. Εγώ προσέχω πάρα πολύ να μην ανεβάσω ψηλό ζάχαρο, γιατί κάθε φορά που ανεβάζει κάποιος ψηλό ζάχαρο και κατ' επέκταση παθαίνει και υπογλυκαιμίες, μπορεί να πάθουν ζημιά η καρδιά, το νευρικό σύστημα και διάφορα άλλα όργανα
του σώματος και να μην έχεις καλή ποιότητα ζωής ή να τυφλωθείς. Ακούτε για διαβητικούς που τυφλώνονται, που τους κόβουν το πόδι κλπ. Αυτά είναι όταν έχουν αρρύθμιση στο διαβήτη. Και παλιότερα δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα που ρυθμίζουν την ισουλινοαντίσταση και έτσι το πάνκρεας δεν στρεσάρεται να παράγει περισσότερη ισουλίνη. Τα φάρμακα που έδιναν στη γιαγιά μου τη μακαρίτισσα τότε πριν 40 χρόνια ήταν φάρμακα τα οποία ερέθιζαν το πάνκρεας να παράγει περισσότερη ισουλίνη. Φανταστείτε σε τι φαύλο κύκλο ήταν η γυναίκα, πόσο πολύ πεινούσε, πόσο πολύ ταλαιπωρούντα. Και κάποιοι από αυτούς τους διαβητικούς τύπου Β, τύπου 2, οι οποίοι έπαιρναν αυτά τα φάρμακα τα οποία συνεχώς τσίτωναν το πάνκρεας να παράγει και άλλη ισουλίνη, κάποια στιγμή χαλούσε το πάνκρεας, παρέδιδε τα όπλα, σταματούσε να δουλεύει το πάνκρεας και έτσι πάθαιναν δύο ειδών διαβήτες. Και τύπου 1 που δεν λειτουργεί το πάνκρεας και τύπου 2 με ισουλίνη αντίσταση. Και εκεί ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Γιατί πρέπει να βάλεις ισουλίνη, αλλά ο οργανισμός σου δεν τη μεταβολίζει φυσικά την ισουλίνη, οπότε χρειάζεσαι περισσότερη ισουλίνη. Αν πάρεις πολύ περισσότερη, μπορεί να πέσει σε υπογλυκαιμικό κόμμα. Αν πάρεις λιγότερη, σε υπεργλυκαιμικό κόμμα και γίνεται χαμός. Θυμάμαι ότι είχα μια κοπέλα στο γραφείο που δουλεύαμε μαζί. Εσείς που λέτε για λεμαργίες και τέτοια, μη σας τύχει. Ήταν ένα κοριτσούδι 23-24 ετών, η οποία έπαθε διαβήτη τύπου 1 από το άγχος. Είχε πάθει έτσι είχε πολύ άγχος στις εξετάσεις. Ήταν γύρω στα 20 πόσο ήταν, και εκεί που ήταν μια χαρά έπαθε διαβήτη τύπου 1, δηλαδή έπαψε να λειτουργεί το πάνκρεάς της και στην πορεία ανακάλυψε και ισουλινοαντίσταση και διαβήτη τύπου 1. Και ερχόταν σε μένα για να τη βοηθήσω ψυχολογικά, να τη στηρίξω ψυχικά, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη δυσκολία που είχε, έπρεπε να βάζει και ισουλίνη, έπρεπε να προσέχει υπερβολικά τι θα τρώει, να παίρνει και τα φάρμακα για την ισουλινοαντίσταση, και ήταν πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Οπότε, σταματήστε να κάνετε τους ξερόλες, δεν ξέρετε τίποτε. Σταματήστε να λέτε βλακίες, ότι όλοι οι παχουλοί δεν έχουν ευεξία, όλοι οι αδύνατοι έχουν ευεξία, όλοι όσοι είναι παχουλοί είναι επειδή είναι λέμαργοι, ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 5 ελιές και ένα κομμάτι ψωμί. Μπούρδες όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλο. Έχει διαφορετική ιστορία, έχει διαφορετικό ιατρικό ιστορικό, έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Εγώ σας λέω από μένα, γνωρίζω ξεκάθαρα ότι δεν είναι θέμα πειθαρχίας. Νομίζω όσοι με παρακολουθείτε, έχετε δει τους τελευταίους 3 μήνες με πόση αυτοπειθαρχία έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολύ εύκολη συνθήκη είναι για μένα να διαχειριστώ το θέμα του φαγητού. Ο λόγος που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ στο παρελθόν ήταν επειδή είχα ισουλινοαντίσταση, την οποία δεν τη γνώριζα και δεν έκανα θεραπεία για αυτήν. Και τώρα θα μου πείτε πώς είσαι 97 κιλά. Τώρα είμαι 97 κιλά γιατί τρώω κανονικά, δεν τρώω υπερβολικά, αλλά δεν γυμνάζομαι. Οπότε χρειάζομαι και γυμναστική για να καταπολεμηθεί ακόμη περισσότερο η ισουλινοαντίσταση μου. Και τρώγοντας το κανονικό φαγητό, που αν το τρώγε μια άλλη γυναίκα η οποία θα ήταν 97 κιλά και έτρωγε τις θερμίδες που τρώω, δεν ξέρω πόσες, 2.000 θερμίδες τη μέρα και πιο λίγες από 2.000, τρώω λίγο φαγητό. Αν κάποιος έτρωγε το φαγητό που τρώγω και ήταν 97 κιλά, μέσα σε 6 μήνες θα γινόταν 60 κιλά. Αλλά hello, έχω ισουλαντίσταση, hello, έχω επιθυροειδισμό, hello, δεν θα έπρεπε να ασχολείστε. Σοβαρά. Δεν θα έπρεπε να ασχολείστε. Ο κάθε παχής και η κάθε παχιά έχει το δικό του ιατρικό ιστορικό, θα πάει σε γιατρό να ψαχτεί, δεν θα ψαχτεί σε εσάς. Δεν είστε εσείς κριτές των πάντων να ξέρετε τι είναι η λεμαργία, γιατί κάνουμε λεμαργία, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Κλείστε το στόμα σας να μην λέτε βλακίες, αν θέλετε να φάτε φάτε, αν δεν θέλετε να φάτε μη φάτε. Σταματήστε να βάζετε κανόνες στους άλλους ανθρώπους και να κρίνετε τους ανθρώπους με βάση την εξωτερική τους εικόνα. Και το ίδιο ισχύει και θα το ξαναπώ και για τους ανθρώπους που είναι λιποβαρείς. Γνώρισα στη ζωή μου και στο γραφείο μου πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέμα συναισθηματικό επειδή ήταν λίγο το βάρος τους, είχαν πολύ ψηλό μεταβολισμό για οποιοδήποτε λόγο. Ένας λόγος μπορεί να είναι ο υπερθυροειδισμός. Όταν υπάρχει υπερλειτουργία του θυροειδούς, δεν απαραίγεται υπερβολική θυροξίνη και μπορεί το άνθρωπος να είναι πολύ αδύνατος λόγω της υπερβολικής θυροξίνης. Μια περίπτωση. Οι οποίοι έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν σωματικό όγκο, για να βάλουν κιλά και δεν τα κατάφερναν λόγω των ορμονολογικών του συνθήκων και είχαν και τον κάθε ξυπνόβλακα, τον κάθε ξερό να τους λέει: μα γιατί δεν τρως, μα γιατί κάνεις δίαιτα, μήπως έχεις κάποια σοβαρή αρρώστια και είσαι αδύνατος. Σταματήστε να ασχολείστε με την εμφάνιση των άλλων. Έχουμε μυαλό από μόνοι μας και μπορούμε από μόνοι μας να ασχοληθούμε.
Εντάξει. Άντε. Άντε. Όσον αφορά στο συναισθηματικό φαγητό κλπ, υπάρχουν βίντεο στο κανάλι που έχουμε κάνει με ειδικούς, έχουμε κάνει με διαιτολόγους, με διατροφολόγους, να δείτε για αυτό το θέμα. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι παχουλοί έχουν ισούλα αντίσταση. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι παχουλοί έχουν υποθυροειδισμό. Υπάρχουν και άλλες νόσεις οι οποίες προκαλούν παχυσαρκία. Υπάρχουν και άλλες νόσεις και εγκεφαλικές νόσεις. Δεν θα πω. Τώρα, σύνδρομο, πώς το λένε, Cushing νομίζω. Υπάρχει ένα. Διάφορες. Διάφορα. Διάφορα. Σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε να σπέρνετε τον πανικό. Αφήστε τους ανθρώπους να αναλάβουν μόνοι τους την ευθύνη του εαυτού τους. Δεν είμαστε παλαβοί. Δεν είμαστε χαζοί εμείς που είμαστε παχουλοί. Έχουμε λόγους και είμαστε παχουλοί. Έχουμε λόγους που δεν αδυνατήσαμε ακόμη. Έχουμε λόγους που δεν θα αδυνατήσουμε. Δεν ξέρω. Δεν σας κόφτει, δεν σας νοιάζει, δεν σας αφορά. Σοβαρά, εμένα δεν με κόφτει, τι λένε για μένα. Με κόφτει. Με έκοφτε κάποτε. Με έκοφτε όταν ήμουν αδύνατη. Με έκοφτε όταν ήμουν 58 κιλά. Με έκοφτε όταν ήμουν 63 κιλά. Με έκοφτε όταν ήμουν 60 κιλά. Αν έλεγα για μένα ότι είμαι παχιά. Πλέον στα 97 δεν με κόφτει. Και να αδυνατήσω πάλι δεν με κόφτει. Και να μην αδυνατήσω πάλι δεν με κόφτει. Δεν με νοιάζει. Σοβαρά, δεν με νοιάζει. Γιατί είναι καθαρά εξωτερικό θέμα. Είναι το σώμα μου. Το σώμα μου το οποίο είναι το δοχείο της ψυχής μου. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το δοχείο, το περιεχόμενο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβομαι το σώμα μου και σας λέω σήμερα ξεκινάω περπάτημα. Και δεν ξεκινάω περπάτημα επειδή έγινε αυτό το σχόλιο. Ούτως ή άλλως το είχα από πριν προγραμματισμένο να ξεκινήσω σήμερα περπάτημα. Γιατί είμαι λίγο του προγράμματος, το καταλάβατε αυτό. Αυτά με τη δική μου ιστορία και το δικό μου ταξίδι με την ισούλα αντίσταση. Εάν έχετε στην οικογένεια σας διαβητικούς ανθρώπους, ψάξτε τα παιδιά σας, κάντε αυτή την ειδική εξέταση. Ρωτήστε έναν ενδοκρινολόγο, είναι ο ενδοκρινολόγος ο κατάλληλος γιατρός για να σας γράψει τις αναλύσεις. Ζάχαρο νηστείας, ισουλίνη νηστείας, γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και καμπύλη νηστείας με την ισουλίνη μέσα. Αυτά. Φιλιά. Πάμε έσω μας. Τελείωσε πεταλούς αυτή η μέρα και αυτό το βίντεο με τόσες διακοπές. Και κάτι τελευταίο που ξέχασα να προσθέσω, όσον αφορά τη χρήση της μετφορμίνης, κάποιοι παραπονιούνται ότι όταν παίρνουν τη μετφορμίνη, που το πιο σύνηθες όνομα στο εμπόριο είναι το γλουκοφάζ, δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς λέγεται, και υπάρχουν και γενώσιμα που έχουν την ίδια ουσία τη μετφορμίνη μέσα, παραπονιούνται ότι έχουν διάρειες. Εγώ έχω παρατηρήσει από μένα ότι τη μία φορά που ενώ έπαιρνα τη μετφορμίνη έφαγα κάτι γλυκό, τότε είχα διάρεια. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Εγώ την πίνω χωρίς παρενέργειες, όμως κάνω αυστηρά τη διατροφή, τη διαβητική. Αυτά, έφτασα. Θα παρκάρει λίγο πιο κάτω γιατί με βλέπουν οι γείτονες να είμαι μέσα στο πάρκινγκ και να μιλάω στο τηλέφωνο. Αυτή τρελάθηκε, μιλάει μόνο στο αυτοκίνητο. Σας αγαπώ, γεια.